Καλώς το κορίτσι μας. Εμείς οι παλαιοί βολιώτες τα ξέρουμε αυτά, έχουμε και μια ηλικία. Μη συζητάς. Έτσι. Μία, η Βίκη Τσεκούρα είναι μαζί μας. Είσαι τυχερή, είδες την πρόβλεψη του καιρού. Έχεις βάλει την εκδήλωσή σου στην ανάπαυλα. Να. Δηλαδή τέλειωσε η κακοκαιρία, τελειώνει αύριο το πρωί στην ουρά της κακοκαιρίας. Καλά, δεν με έχει συνηθίσει τώρα. Πέμπτη βράδυ. Ναι. Σας περιμένει στη μεγαλύτερη μέρα, πες τα εσύ, μην τα λέω εγώ. Θερινό ηλιοστάσιο, το γιορτάζουμε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά φέτος, με τη λέσχη στο κέντρο Ενιδρίου. Θα κάψουμε τα μαγιάτικα στεφάνια μας για να επιδείξουμε και να φύγει το κακό. Mm-hmm. Θα έχουμε τις διπλοπενιές που θα μας κρατήσουν συντροφιά. Θα έχουμε όλα τα τμήματα της λέσχης. Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια θα έχουν στήσει μια πολύ όμορφη έκθεση. Τα μουσικά μας σύνολα θα παίξουν. Θα χορέψει το χορευτικό μας συγκρότημα. Αυτά. Και θα φάμε και θα πιούμε και μια θα πάμε. Μια ωραία γιορτή όπως ναι. αυτές και το που κυριότερο ναι. θα τιμήσουμε. Για τα τμήματα. Όχι. Θα τιμήσουμε τα επίτιμα μέλη μας. Έχουμε ήδη φτιάξει και φιλοτεχνήσαμε με το τμήμα του κοσμήματος της Λέσχης κάποια ιδιαίτερα αναμνηστικά για να θυμούνται και αυτοί ότι είναι πια επίτιμα μέλη της Λέσχης. Θα λέμε ποια είναι ή θα γίνει εκείνο. Όχι. Αυτά έχουμε ανακοινώσει ήδη από τις 11 του Μάρτη. Είναι η αείμνηστη Στέλλα Μίχου, σαν επίτιμη πρόεδρος. Είναι ο Αλέξανδρος Μέρος, ο διευθυντής του ταχυδρόμου, ο αείμνηστος που από τις τάχτες έκανε ξανά τη λέσχη. Ο δήμαρχος Βόλου, ο κύριος Μπέος, είναι ο Γιώργος Οβλιώρας, είναι ο κύριος Σταυρίδης, η κυρία Μποτού, η κυρία Μορφογιάννη, ο Αποστόλης ο Βεργής. Και η μισή δημοτική ομάδα έβαλε στον Μπέο. Μας έχουν βοηθήσει όλοι. Ελπίζω και η υπόλοιπη μισή που έχει μείνει απ' έξω να μας βοηθήσει στην πορεία. Του χρόνου εσείς, είναι που θα είναι και πιο κοντά οι εκλογές. Ναι. Πες μας τι ωραίο πρόγραμμα έχεις για Ιούλιο και Αύγουστο. Ωραία. Από τις 2 Ιουλίου, να Δευτέρα. Πούμε εντάχει λοιπόν, από τις 2 Ιουλίου το πρωί ξεκινάμε παιδικά τμήματα για πρώτη χρονιά στη Λέσχη. Θα είναι από παιδιά 4 έως 12 ετών. Διαφορετικά τμήματα το κάθε παιδάκι. Ανάλογα την ηλικία θα υπάρχουν νηπιαγωγός, γυμνάστρια, γεωπόνος, θα κάνουν το δικό τους ανθόκι που θα κάνουν παρασκευή σαπουνιών. Έχουμε μία φυσικό που θα τους κάνει πειράματα. Έχουμε φιλολόγους που θα μάθουν τη μυθολογία Τέλεια. Μας, την ιστορία μας και Τέλεια. Την ελληνική μας γλώσσα να γράφουν τα παιδιά σωστά, να είναι. Άρα και την Πέμπτη όσοι έρθουν μπορούν εκεί να κάνουν τις εγγραφές των παιδιών τους. Βεβαίως. Στο Ενιδρίο είναι την Πέμπτη, στον Άναυρο υποδεχόμαστε το θερινό ηλιοστάσιο. Τι ώρα είναι το ραντεβού? Μετά τις 8. Μετά τις 8. Περίφημα. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.